Είναι ο Χριστός, εις το πιστό, σβήνει την αμαρτία. Αγαπητά μου αδέλφια, Χρήστο και Γεωργία. Δημήτρη, συγγνώμη. Δημήτρη και Γεωργία, είδα εδώ πέρα κάτι. Προέρχεστε αυτοβούλος και αβιάστος στην ιερά αυτή τελετή του γάμου. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της παρευρισκομένης Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να Τον παρακαλέσουμε να ενώσει τους δύο αυτούς νέους, τον αδελφό μας τον Δημήτρη και την αδελφή μας τη Γεωργία, με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μία οικογένεια αγία και ευλογημένη. Μία οικογένεια αγία και ευλογημένη. Αν κάποιος από όλους εσάς γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία δεν μπορούν οι δύο αυτοί νέοι να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ασιωπά, αλληλούια. Ας προσευχηθούμε. Δώσ' το λίγο το μαντήρι, αδερφέ. Δώσ' το μαντήρι. Αφοράει. Πατέρα μας αγαπημένες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα αυτή, Κύριε Θεέ μου, που έφερες ανώμασά μας, τον αδερφό μας τον Δημήτρη και τους συγγενείς του, την αδερφή μας τη Γεωργία και τους συγγενείς της. Κύριε Θεέ μου, με σέβας και με βλάβια να στέκονται μπροστά στην παρουσία Σου, όπως όλη η Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, Κύριε Θεέ μου. Σε οικετεύουμε στο όνομα του Χριστού. Σήμερα, Δέσποτα αγαθέ, Εσύ ευλογώ να τους ευλογήσεις, πληθύνω να τους πληθύνεις και σήμερα να τους κάμεις, Κύριε Θεέ μου, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Στο όνομα του Χριστού αφιερώνουμε τα αδέλφια μας Δημήτρη και Γεωργία, αφιερώνουμε την τελετή αυτή του γάμου, στο όνομα του Χριστού, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα στο Άγιο και σε παρακαλούμε πάρα πολύ ευλογών, επί το λόγο σου και επί των όρκων σου, κατά πάντα να τους ευλογήσεις, πληθύνω να τους πληθύνεις, εις δόξαν και έπαινον το ονόματό σου του Αγίου, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Καθίστε αδελφοί, θα ψάλουμε τον ύμνο 541. Ύμνος 541. Απ' αγάπη ο πλάστης Θεός στον παράδεισο τους πρωτοπλά. Δημήτρη, εσύ εδώ. Δημήτρη, εσύ εδώ. Και ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε ο Θεπίτη, ευγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μέλλον ύφους αυτούς με γήσε Πατέρα, δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού κι η ζωή τους σαφώς να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σου σε, ώστε να σε δοξάζει. Δόξα, δόξα σε ο Θεπίτη, αγίασε την τελετή και τους δύο μέλλον ύφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και ενδυνάμων αυτούς και ουρανίε Πατέρα. Δόξα, δόξα σε ο Θεπίτη,
Αγίασε την τελετή και τους δύο μέλλον ύφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Καλώς ήρθατε, Δημήτρη και ο Γιέ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Έχετε πάρει στερεά απόφαση. Αμήν. Δεν άκουσα, Γεωργία. Έχεις πάρει στερεά απόφαση. Αμήν. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Όλα αρχίζουν από το Θεό και τελειώνουν με το Θεό εδώ στη γη, αλλά και στη συνέχεια όλα αρχίζουν με το Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών και δεν τελειώνουν ποτέ. Και ευχαριστούμε το Θεό για αυτά. Βέβαια, αυτό που γίνεται τώρα, το μυστήριο, είτε ο γάμος, είναι ένα μυστήριο, φοβερό μυστήριο. Δύο νέοι άγνωστοι, όπως ήταν ο αδερφός μου Δημήτρης και η αδερφή μου Γεωργία, άγνωστοι, ο ένας από την Εύβοια, η άλλη από την Λιούπολη, ξέρω εγώ, από την Αμαλιάδα, το Βίργο. Οδήγησε τα βήματά τους ο Θεός και τους έφερε και τους δυο κατά παράξενο τρόπο σε αυτή την εκκλησία. Και εδώ αρχίζει τώρα η ιστορία τους. Μία ιστορία πραγματικά ιδιαίτερη και ευλογημένη. Αυτή η ιστορία λέγεται το μυστήριο του γάμου του αδερφού μας του Δημήτρη του Γκέκα και της αδερφής μας της Γεωργία της Κωστοπούλου. Και είπεν ο Θεός εν αρχή, ας κάμωμεν άνθρωπον κατά την εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Και επίησεν ο Θεός του τον άνθρωπον κατά την εικόνα αυτού, κατά την εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησε αυτούς. Ακούτε λίγο, ας το καλό είναι, αδερφέ, μην μπεδεύεσαι τώρα. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Εδώ κοιτάμε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυρεύσατε αυτή και εξουσιάζετε επί πάντων των ζώων εν τη γη. Αυτή είναι η γέννηση του ανθρώπου, η γέννηση του ουρανού και της γης, ότι εκτίστησαν αυτά. Και έπλασε, από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα το μυστήριο της δημιουργίας των ανθρώπων, τους οποίους ο Θεός αποφάσισε να πλάσει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του, αν και καταρχάς έπλασε μόνο κατά την εικόνα Του, με την πρόθεση δια του Ιησού Χριστού να τους μεταμορφώσει και κατά Θεού όμοιους πλαστέντας με την αναγέννηση. Γιατί το γεγεννημένο μόνο από τη σάρκα είναι σάρκα. Το γεγεννημένο όμως εκ Πνεύματος Αγίου είναι πνεύμα. Αυτοί οι δύο τώρα είναι πλασμένοι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Αναγεννημένοι, τους αναγέννησε ο Θεός της ελπίδα ζώσα, δια της πίστεως κατά χάριν, γιατί η πίστη είναι δώρο Θεού, βαφτίστηκαν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών και συμμετείχαν κατά αυτόν τον τρόπο στο άλλο μυστήριο της περιτομής του Χριστού και εν τέλει τους βάφτισε και με Πνεύμα Άγιο και τους έδωσε εντολή να περπατάνε πιστοί κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και έπλασεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώμα, από χώμα εκ της γης. Όμως ενεφύσισε μέσα στον άνθρωπο τον πλαστέντα από το χώμα της γης εις τους μυκτήρες αυτού πνεύμα ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Δηλαδή και τον άνθρωπο ο Θεός τον έφτιαξε κατά την εικόνα του τριαδικό. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, δηλαδή τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, και αυτοί οι τρεις είναι ένα, έτσι και ο Δημήτρης και η Γεωργία είναι τρεις, σώμα, ψυχή και πνεύμα, αλλά αυτά τα τρία είναι ένα.
και λέγεται Δημήτρης Γκέκας και λέγεται Γεωργία Κωστοπούλου. Ένα. Και εφύτευσε και έναν ωραίο κήπο τον Παράδεισο και με όλη την αγάπη το Θεός, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, έθεσε εις αυτούς, εις τον κήπο, την Εδέμ, τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και η χαρά του Κυρίου είναι να συνομιλεί με τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και κάθε βράδυ επισκεφτότανε, κάθε βράδυ τον επισκεφτότανε και συνομιλούσε μαζί του. Αυτή ήταν η χαρά του Θεού. Αλλά διεπίστωσε ο Θεός ότι δεν είναι καλόν στον άνθρωπο να είναι μόνος, όπως διεπίστωσα και εγώ κάποτε, όπως διεπίστωσε πρόσφατα και ο Δημήτρης και η Γεωργία. Δεν είναι καλή η μοναξιά. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να είναι μόνος. Και τότε ο Θεός αποφάσισε και είπε στον Αδάμ, θα φτιάξω έναν όμοιο με σένα άνθρωπο, τη γυναίκα που θα είναι βοηθός σου. Εσύ θα είσαι κεφαλή της και αυτή θα είναι η δόξα σου. Επέβαλε για πρώτη φορά νάρκωση στον άνθρωπο, κοιμήθηκε, δεν κατάλαβε τίποτα και του έκανε χείριση και έβγαλε μία πλευρά και από την πλευρά του Αδάμ επλάστη Εύα. Κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ. Και όταν ξύπνησε ο Αδάμ, όπως κάποια στιγμή ξύπνησε και ο Δημήτρης, και είδε δίπλα του την Εύα, εντυπωσιάστηκε, ενθουσιάστηκε και είπε «Αυτή είναι η μοναδική γυναίκα για μένα». Αμήν, Δημήτρη. Η μοναδική γυναίκα επί της γης για μένα. Και το ίδιο, μετά από αυτό, γιατί την πρωτοβουλία την έχει πάντα ο άντρας, και το ίδιο είπε και η Γεωργία όταν είδε τον Δημήτρη ότι την συμπαθούσε και είπε «Αυτός είναι ο μοναδικός άντρας για μένα». Και μιλήσανε και το χαρακτηριστικό της αλήθειας της γνώμης αυτών των ανθρώπων είναι ότι καταρχάς υπάρχει συμπάθεια μεταξύ του Δημήτρη και της Γεωργίας, η οποία εξελίσσεται σε αγάπη. Όχι σαρκική αγάπη, αγάπη Θεού Πατρός εγκεχημένη στις καρδιές τους δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή συνειδητοποίησε κάποια στιγμή και μάλιστα ήρθε και μου το είπε ο Δημήτρης ότι αυτή την κοπέλα την αγαπάω. Και συνειδητοποίησε και η Γεωργία και είπε αυτόν τον άντρα τον αγαπάω. Δεν είναι εύκολο στην αρχή δύο ξένοι άνθρωποι να τα βρούνε, αλλά υπάρχουν εντολές Θεού, οδηγίες Πνεύματος Αγίου που πραγματικά οδηγούν τον άνθρωπο στο να γίνουν οι δύο ένα. Έτσι λοιπόν, όταν διέκρινε ο Αδάμ την Εύα και η Εύα τον Αδάμ, πήραν απόφαση και ομολόγησε ο Αδάμ ότι αυτή είναι η γυναίκα μου, σάρξ εξ σαρκός μου και οστούν εκ των οστέων μου και η γυναίκα αυτή είναι, αυτός είναι ο μοναδικός άντρας για όλη μου τη ζωή. Και έγινε ο γάμος. Και ρώτησα χθες προχθές, δεν θυμάμαι, τον Δημήτρη, ποιος θα σε παντρέψει, Δημήτρη? Και μου λέει εσύ, λέω σώθηκες. Ποιος θα σε παντρέψει? Ο Κύριος. Α, πραγματικά σώθηκες. Σήμερα το γάμο αυτόν μπορεί να διαβάζω εγώ, αλλά τον κάνει ο Θεός. Αμήν. Ο Θεός θα κάνει το γάμο αυτό. Γιατί αν ο Θεός δεν σας ενώσει, σε λίγο δεν θα είσαστε μαζί. Εγώ δεν μπορώ να σας ενώσω. Εγώ μόνο μπορώ να διαβάσω όσο μπορώ το Λόγο του Θεού και να σας δείξω τις φοβερές οδηγίες που έχει ο Λόγος του Θεού για σας που ξεκινάτε τώρα μια καινούργια ζωή. Δηλαδή, από σήμερα, εσύ πια, Δημήτρη, δεν θα είσαι μόνος σου. Και από σήμερα, εσύ, Γεωργία, δεν θα είσαι μόνη σου.
Εσύ θα είσαι πάντοτε στο πλευρό του Δημήτρη και ο Δημήτρης θα είναι πάντοτε κεφαλή σου. Για να είναι όμως ένας γάμος, γιατί μπορεί ένας γάμος να είναι πετυχημένος, δηλαδή ευλογημένος, αλλά μπορεί και ένας γάμος να είναι αποτυχημένος, δηλαδή καταραμένος. Μπορείτε να το φανταστείτε. Αλλά το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού. Όποιος ελπίζει στον άνθρωπο και κάνει βραχίον αυτού άνθρωπο, είναι καταραμένος, επικατάρατος. Εάν δηλαδή η Γεωργία ελπίζει ότι ο Δημήτρης θα την κάνει ευτυχισμένη, η ζωή της θα είναι επικατάρατη. Εάν ο Δημήτρης ελπίζει ότι η Γεωργία θα τον κάνει ευτυχισμένο, θα είναι επικατάρατος. Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Ευλογημένος είναι άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μοναδική του ελπίδα είναι ο Κύριος. Δηλαδή, ο Κύριος θα μας, γιατί είσαστε ένα τώρα, ο Κύριος θα μας κάνει ευλογημένους και ευτυχισμένους. Αμήν. Αποκλείεται να σε κάνει η Γεωργία, αποκλείεται να σε κάνει ο Δημήτρης. Ο Θεός θα σας, όχι θα σε, ούτε θα σε, θα σας κάνει ευλογημένους και ευτυχισμένους. Που σημαίνει ότι επειδή από σήμερα και πέρα θα είσαστε ένα, δεν θα είστε δύο, θα προσεύχεστε πάντοτε σαν ένα. Και αν μου επιτρέπετε σας προτρέπω, αδελφέ Δημήτρη, πάντοτε να προσεύχεσαι στο Θεό, στο ταμείο σου, γιατί υπάρχει η προσευχή η μοναχική, που είναι ιδιαίτερη, στο ταμείο σου και θα προσεύχεσαι στον Κύριο και θα λες, Κύριε, σε παρακαλώ, γέμισε τη καρδιά της Γεωργίας με αγάπη για μένα, τη δική σου πατρική αγάπη. Όχι την ανθρώπινη, όχι να σε αγαπάει ερωτευμένη με σένα, αλλά να σε αγαπάει με την αγάπη του Θεού Πατρός, που θα εκχέεται στην καρδιά της δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό πάντοτε θα προσεύχεστε πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου. Αλλά το ίδιο και εσύ στο ταμείο σου, Γεωργία μου, θα προσεύχεσαι και θα λες, σε παρακαλώ Κύριε, γέμισε την καρδιά του Δημήτρη με αγάπη δική σου, θεϊκή, πατρική, για να με αγαπάει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία και να τον αγαπάω όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Αμήν. Αυτή είναι μια σημαντικότατη, αληθινή, συγκλονιστική προσευχή που είναι το θεμέλιο της ευλογίας σας. Καθαρό. Το θεμέλιο της ευλογίας σας είναι ένα, για να είστε ευλογημένοι. Η ελπίδα σας θα είναι μόνο ο Χριστός. Θα τολμούσα να πω λάθος, αλλά σωστό και θα εξηγήσω. Η ελπίδα σου, ζευγάρι Δημήτρη και Γεωργία, είναι μόνο ο Χριστός. Όταν λέω σου, εννοώ ένα. Έτσι. Και όταν λοιπόν θα είσαστε ένα, τότε θα υπάρχει ένα σοβαρότατο χαρακτηριστικό της ζωής σας, που μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν δύο συμφωνήσουνε περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον Ουράνιο, επί της γης συμφωνήσουνε περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μας τον Ουράνιο, εγώ εξάπαντος που θα κατοικώ πάντοτε ανάμεσά τους, θα κάνω πολύ, μάλλον ο Πατέρας μου ο Ουράνιος, θα κάνει πολύ περισσότερα από όσα αυτοί ζητάνε ή μπορούν να φανταστούν για να ζητήσουν. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι όταν προσεύχεστε, θα προσεύχεστε αγκαλιασμένοι, όχι ερωτικά, αδελφικά, γιατί ο Χριστός είπε για την Εκκλησία, είσαι η νύμφη μου, είσαι η αδελφή μου και είσαι σύζυγός μου. Αυτό είναι η Γεωργία. Η νύμφη σου, η αδελφή σου, αλλά και η γυναίκα σου. Και αυτός είναι ο Δημήτρης. Είναι ο αδελφός σου, ο φίλος σου και ο σύζυγός σου. Άρα ένα. Και αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Είσαστε ένα. Αλλά για να είσαστε πραγματικά ένα, μόνο ο Θεός μπορεί να σας κάνει. Δεν μπορείς ούτε κι εσύ, ούτε κι εσύ. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί. Μόνο ο Θεός μπορεί να σας κάνει.
να σας χαρίσει αυτή την ενότητα. Και για να σας χαρίσει αυτή την ενότητα υπάρχουν σοβαρότατες προϋποθέσεις, τόσο πάντα ξεκινάω από τη γυναίκα, όπως ο Λόγος του Θεού, για σένα Γεωργία μου, και πάντα προϋποθέσεις που συνεχίζουν με σένα Δημητράκο μου. Προϋποθέσεις σοβαρότατες, συγκλονιστικές, που είναι η απόλυτη αλήθεια, γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν ακούτε ποτέ ανθρώπους. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα το μελετάτε, θα συμμελετάτε, θα συμπροσευχόσαστε και θα περιμένετε μαζί να βλέπετε τον Θεό να απαντάει σε όλες σας τις προσευχές. Γιατί? Γιατί θα είστε πάντα οι δύο ένα. Αμήν. Και τώρα ερχόμαστε σε, θα έλεγα, μία ιστορία που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, το γάμο στην Κανά όπου έγινε το πρώτο θαύμα. Παντρευόντουσαν δύο νέοι, προσκάλεσαν πολλούς, προσκάλεσαν τον Κύριο και τη μητέρα του. Και είχαν χαρά, γιατί πάντα στο γάμο υπάρχει χαρά, είχαν συμπόσιο, τότε κάνανε με συμπόσιο το γάμο, αλλά ήταν τόσο πολύ προσκεκλημένοι που το κρασί τελείωσε. Θα υπάρχει δηλαδή, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, στην αρχή της ζωής σας, θα διαπιστώσετε, θα δημιουργούνται ελλείψεις. Θα καταλάβατε. Πότε διαπιστώθηκε? Στην αρχή της διακονίας του Χριστού. Στην αρχή της διακονίας του Χριστού στη ζωή σας. Θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Δεν έχουμε, τέλειωσε. Και μπορεί να τελειώσουν τα υλικά, αλλά ο Θεός να φυλάει, μπορεί να τελειώσει και η αγάπη, δηλαδή να λιγοστέψει η αγάπη μεταξύ σας, μπορεί να τελειώσει ο σεβασμός, δηλαδή και υλικά και πνευματικά. Και αυτό θα γίνει, και συνήθως γίνεται, στην αρχή. Στην αρχή της διακονίας του Χριστού. Όταν το είδε αυτό η μητέρα του Κυρίου, που αγαπούσε το ζευγάρι και ήξερε ποιος είναι ο Χριστός, όπως ξέρω και εγώ και εσείς, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τα πάντα είναι δυνατά εις τον Χριστό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα, και τον πλησιάζει και του λέει «Ίνον δεν έχουσι». Και ο Κύριος λέει «Μην ανακατεύεσαι εσύ, γυναίκα, στο γάμο σας δεν ανακατεύεται κανείς. Κανένας δεν θα αφήνεται να ανακατεύεται στο γάμο σας. Ακούτε? Ούτε τον πατέρα, ούτε τη μητέρα, ούτε τον αδερφό, ούτε την αδερφή, ούτε τον ποιμένα, ούτε τον πρεσβύτερο. Τώρα είσαστε ένα. Όποιος μπει ανάμεσά σας θα σας χωρίσει. Γιατί είναι άνθρωπος. Ή θα συμπαθήσει τον έναν ή θα συμπαθήσει τον άλλον, ή ένας από εσάς θα συμπαθεί αυτόν και ο άλλος δεν θα τον συμπαθεί. Κανέναν ανάμεσά σας. Τι μεταξύ εμού και σου γίνε, και συνεχίζει, δεν ήλθε η ώρα μου. Δηλαδή θα περιμένετε να έρθει η ώρα του Χριστού να φτιάξει κάθε, να καλύψει κάθε σας ανάγκη, έλλειψη και υλική αλλά και πνευματική. Αμήν. Και υπήρχε απογοήτευση στο ζευγάρι. Πω πω, συμπόσιο χωρίς κρασί. Βέβαια δεν ήξερα να το ζητήσουν από τον Χριστό, μόνο η μητέρα του ήξερε. Αλλά κι αν ακόμη δεν το ζητήσετε, ο Χριστός θα επέμβει. Γιατί τον προσκαλέσατε, και εδώ είναι μια σοβαρότατη ερώτηση. Προσκαλέσατε σήμερα τον Χριστό στο γάμο? Ποιος σε παντρεύει? Κύριος. Κύριος. Αμήν. Και προσκαλέσατε και τη γυναίκα του Χριστού, την Εκκλησία. Αμήν. Πολύ σοβαρό αυτό. Και τώρα ο Χριστός, χάριν της προσκλήσεως που έλαβε και επειδή γνωρίζει τις ελλείψεις, χρειάζεται να το πει άνθρωπος, η μητέρα του, φωνάζει τους δούλους, φέρνει δοχεία ύδατος άδεια, γεμάτα νερό, τα ευλόγησε και τα μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Και αυτό ήταν το πρώτο θαύμα. Είμαι πολύ περίεργος να μου πείτε, που δεν θέλω, ποιο θα είναι το πρώτο θαύμα στη ζωή σας που θα κάνει ο Χριστός, που θα σας καλύψει την οποιαδήποτε υλική ή πνευματική έλλειψη. Αυτό το θαύμα το θυμάστε.
σε όλη σας τη ζωή. Είναι η αρχή των νέων πραγμάτων στη ζωή σας. Γιατί? Γιατί σήμερα το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας, πριν καθίσετε στο κρεβάτι, θα γονατίσετε, όχι ο ένας από την μια μεριά και άλλος από την άλλη, και οι δυο μαζί, εσύ αγκαλιά και εσύ αγκαλιά, και θα πείτε: Κύριε, σε προσκαλούμε και σου παραδίδουμε την οικογένειά μας στα χέρια σου, ώστε εσύ επί τον λόγο σου και επί των όρκων σου ευλογώ να μας ευλογήσεις, γιατί μόνο από σένα περιμένουμε, μόνο εσένα ελπίζουμε. Αμήν. Έχετε την ελπίδα σας αλλού. Μόνο στο Χριστό περιμένουμε να μας καλύπτεις πάντοτε σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Γιατί θα έρχονται δυσκολίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δια πολλών θλίψεων πρέπει κι εσείς να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ακόμη λέει κάτι που πάντοτε με εντυπωσιάζει, ότι ο Θεός τα παιδιά τα οποία αγαπάει τα παιδεύει. Ακούτε, τα παιδεύει. Και τους δούλους, τους ιούς τους οποίους παραδέχεται, τους μαστιγώνει. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτή την παιδεία, η παιδεία δεν είναι ποτέ πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, στους γυμναστέντας δια της παιδείας δίδει καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Για να εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού πλουσίως δια των πυλώνων. Το θέλετε? Αυτό είναι το αίτημά σας. Άρα λοιπόν σήμερα, επαναλαμβάνω, που θα βρεθείτε μόλι σας και θα είστε αγκαλιασμένοι, πριν ανεβείτε στο κρεβάτι θα κάνει μια προσευχή ο Δημήτρης και συνέχεια εσύ, και θα πείτε: Κύριε, σε παρακαλώ, ανάλαβε την οικογένειά μου. Έτσι, την οικογένειά μου, την οικογένειά μου. Γιατί αν ο Κύριος δεν αναλάβει την οικογένειά σας, καήκατε. Καήκατε. Εάν όμως το ζητήσετε πραγματικά, μην το ξεχάσετε αυτό, είναι μερικά πράγματα που όταν τα ακούμε από το Λόγο του Θεού δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, δεν είναι πολλά. Πρώτον, μόλις φτάσετε στο σπίτι σας, έτσι πως είστε ντυμένοι, πάτε στην κρεβατοκάμαρα, γονατίστε, αγκαλιαστείτε, φέρε μια προσευχή εσύ. Θα πεις ότι θέλει βάλει Θεός στην καρδιά σου, αλλά θα είναι το αίτημα ένα. Κύριε, ανάλαβε την οικογένειά μας. Εσύ θέλουμε να είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας και ο Λυτρωτής μας. Και το ίδιο, Γεωργίτσα μου, θα το πεις και εσύ. Αλλά αγκαλιασμένοι ένα. Αμήν. Ένα. Και από εδώ και πέρα πια μετέτρεψε το νερό σε κρασί, το δοκίμασε ο Αρχιτρίκλινος και είπε: Τι ωραίο κρασί είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που θα σας λείπει θα το κάνει το ωραιότερο πράγμα στη ζωή σας. Σας λείπει κρασί, όπως εδώ, τέτοιο κρασί δεν θα έχετε ξαναπιεί. Ό,τι σας λείπει, εφόσον εσείς προσκαλέσατε στο γάμο σας τον Χριστό και προσκαλέσατε στο σπίτι σας τον Χριστό να είναι ο Κύριος σας και ο Θεός σας, ο δάσκαλός σας και καθηγητής σας, ό,τι κάνει θα μεταμορφώνει το κακό σε καλό, την κατάρα σε ευλογία και την ταπείνωση σε δόξα. Αμήν. Το πιστεύετε? Τώρα όμως, για να γίνουν αυτά τα πράγματα υπάρχουν, όπως είπαμε, προϋποθέσεις σοβαρές και απευθύνεται ο Λόγος του Θεού πρώτα στη γυναίκα σου, στις γυναίκες και στη γυναίκα σου, δηλαδή στη Γεωργία. Οι γυναίκες, εγώ λέω τώρα η Γεωργία, να υποτάσσεται εις τον άντρα τους, όπως υποτάσσεται η Εκκλησία στον Χριστό, κατά πάντα, αλλά εν κυρίω. Δεν θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου όταν σε οδηγεί στην αμαρτία, αλλά θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου όταν σε οδηγεί στον αγιασμό. Κατά πάντα στον Κύριο, διότι, άκουσε το Γεωργία, αλλά να το καταλάβεις, Κύριέ μου, διότι ο άντρας σου, ο Δημήτρης, είναι η κεφαλή σου, καθώς και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρ του σώματός σου, γιατί όπως ο Χριστός παρέδωκε
τον εαυτό του υπέρ της γυναίκας του, της Εκκλησίας, έτσι και ο Δημήτρης θα πρέπει να παραδίδει τον εαυτό του υπέρ σου. Αυτό θα πει αγάπη, θυσία. Έργο πίστεως, σκόπο αγάπης, πρώτα στη γυναίκα σου και στον άντρα σου. Αμήν. Οι άντρες, να αγαπάτε τας γυναίκας σας, Δημήτρη, να αγαπάς τη Γεωργία, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, και η ευθύνη σου και η αποστολή σου δια να αγιάσει αυτήν, αφού την καθαρίσει με το λουτρό του έδατος δια του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, βεβαίως θα δουλεύετε, βεβαίως θα κουραζόσαστε, βεβαιότατα θα συμμελετάτε και βεβαιότατα θα συμπροσεύχεστε. Γιατί η ευθύνη σου είναι ο αγιασμός της. Και η ευθύνη σου είναι η δόξα του. Αμήν. Άρα λοιπόν ο Χριστός, και άκουσε το Δημήτρη καλά, παρέδωκε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως για να αγιάσει την Εκκλησία, αφού την καθαρίσει με το Λόγο του Θεού. Γιατί πρέπει να την παραστήσει, φοβερή αποστολή σου, πρέπει να την παραστήσει ένδοξον την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί όλοι πρέπει να σταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα έργα του που έπραξε με το σώμα. Και το πρώτο έργο που θα ανταμυφθεί είναι η αγάπη σου στη γυναίκα σου. Το κατάλαβες? Αυτό έχει τη μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί η δόξα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Όσο πιο πολύ αγωνίζεσαι, προσεύχεσαι μόνος σου και μαζί της για τον αγιασμό της, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σου χαρίζει κατά χάριν αγιασμό σε σένα. Που σημαίνει ευλογία. Αμήν. Η ευλογία σου εξαρτάται από τη γυναίκα σου. Από σένα, όσο την αγαπάς, όσο την φροντίζεις, δεν της χαλάς χατήρι, πάντοτε εν Κυρίω. Δεν θα το ξαναπώ, πάντοτε εν Κυρίω. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι θα αφήσει ο άνθρωπος, Δημήτρη και Γεωργία, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα τους αγαπάμε βέβαια. Θα, μάλιστα λέει η Γραφή, θα τιμάτε τους γονείς σας, γιατί αυτή είναι η πρώτη εντολή των 10 εντολών που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, με επαγγελία, με υπόσχεση. Θα τιμάτε τους γονείς σας για να γίνετε πάντοτε στη ζωή σας καλό, ένα μεγάλο μυστικό. Για να γίνετε καλό στη ζωή σου, Γεωργία, θα τιμάς τους γονείς σου. Για να γίνετε καλό στη ζωή σου, Δημήτρη, θα τιμάς τους γονείς σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για να είστε μακροχρόνιοι και ζωή αιώνιο. Αμήν. Αλλά άλλο τους τιμάω και άλλο υποτάσσω. Άλλο τους τιμάω και άλλο τους εγκαταλείπω. Τέλειωσε τώρα. Η ζωή σου ανήκει στο Δημήτρη, η ζωή σου, Δημήτρη, ανήκει στη Γεωργία. Αλλά υπάρχει και κάτι που είναι, που εμένα τουλάχιστον με συγκλονίζει μέσα στο Λόγο του Θεού. Βεβαίως οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες αυτών, γιατί αν κάποια στιγμή, Γεωργία, δεις το Δημήτρη και κάνει νερά ως προς τα πνευματικά, βεβαίως θα προσεύχεσαι γι' αυτόν, δεν θα το δέα γίνει, αλλά και αν γίνει, το ίδιο και εσύ, θα προσεύχεσαι γι' αυτόν, αλλά θα τον κερδίσεις, όχι με αγριάδα, ούτε με απειλές, ούτε με οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο τρόπο. Θα τον κερδίσεις άνευ του Λόγου του Θεού, με τη διαγωγή σου, καθώς θα βλέπει την μεταφόβου Θεού καθαρά διαγωγή σου. Το ισχύει και για σένα και για σένα. Μπορεί να κάνει νερά, συγγνώμη για την έκφραση, κάποια στιγμή η Γεωργία. Πιστεύω ποτέ.
Αλλά αν κάνει, πώς θα την κερδίσεις, με σφαλιάρες? Δεν γίνεται αυτό. Θα την κερδίσεις με την ταπείνωσή σου. Γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Στους περηφάνους αντιτάσσεται. Πώς θα τον κερδίσεις εσύ? Με την ταπείνωσή σου. Και τι θα πει ταπείνωση? Δεν είναι μία λέξη. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη ποτασσόμενης αλλήλους. Θα ενδυθείς, θα είσαι ενδεδειμένη ταπεινοφροσύνη ποτασσόμενη στο Δημήτρη. Θα, ακούς Δημήτρη, θα ενδύεσαι ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενος, όχι στις εντολές, αλλά δεν θα τις χαλάς χατήρι, επειδή την αγαπάς τη Γεωργία. Και θα κερδίζετε πάντοτε ο ένας τον άλλον. Αλλά πρόσεξε τώρα, πολύ χαρακτηριστικό αυτό και συγκλονιστικό, αδελφή Γεωργία. Ο στολισμός σου δεν θα είναι ο εξωτερικός, το χτένισμα περιθέσεως χρυσίων, ενδύσεως σημαντίων. Δηλαδή, δεν θα είσαι κάθε μέρα ντυμένη νύφη, θα είσαι κάθε μέρα ντυμένη αδελφή εν Χριστώ. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα, όπως μιμήστε και μιμούμεθα το γάμο του Χριστού και την Εκκλησία, που η νύμφη ήταν ντυμένη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, ντυμένη με βύσσινον, με κατάλευκον λινό ένδυμα, αλλά και καθαρό και λαμπρό. Έτσι και εσύ ήρθες τώρα με κατάλευκο, σεμνό και καθαρό και λαμπρό. Άρα λοιπόν, ο στολισμός όμως από σήμερα και έπειτα δεν θα είναι της ενδύσεώς σου, αλλά ποιο θα είναι, άκουσε το σε παρακαλώ και να προσεύχεσαι, Δημήτρη μου, να της το χαρίζει ο Κύριος. Άκουσε. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας σου και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι η πολυτέλειά σου. Ποια είναι η πολυτέλειά σου? Η αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος. Άρα, στην προσωπική σου προσευχή, εκτός των άλλων, θα τολμούσα να πω πρώτα απ' όλα, καθώς λέει και ο Χριστός, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, και τότε θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας, ανάπαυση στην οικογένειά σας, αλλά αυτό το λέει για όλους. Για σένα όμως τη γυναίκα σήμερα σου λέει, θα ζητάς να σου χαρίζει πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο είναι η πολυτέλειά σου, το πλέον ένδοξο ένδυμά σου ενώπιον του Θεού. Γιατί έτσι έκαναν πάντοτε οι Άγιες γυναίκες του Θεού που ελπίζανε εις τον Θεό. Όπως η Σάρα λαλούσα προς τον άντρα της, τον Αβραάμ, τον αποκαλούσε Κύριο. Για σένα λοιπόν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που είναι ο Κύριος και ο Θεός σου, αλλά υπάρχει και ένας και ο σύζυγός που είναι η κεφαλή σου. Και είναι Κύριος. Δεν θα αντιστέκεσαι. Ό,τι σου λέει θα κάνεις. Θα υποτάσσεσαι κατά πάντα. Προσοχή! Κίνδυνος μεγάλος. Μην αυθεντεύεις ποτέ. Μην του λες ποτέ τι να κάνει. Θέλεις να το συμβουλεύσεις? Προσευχή σου και παρακάλεσέ τον. Η συμβουλή θα είναι παράκληση για σένα. Αν γίνει εντολή, θα χάσεις και τα αυγά και τα πασχάλια που λένε οι άνθρωποι. Παράκληση. Δημήτρη μου, σε παρακαλώ πολύ, έλα προσευχηθούμε, να ό,τι θέλεις. Οι άντρες, τώρα μπαίνουμε σε μια λεπτομέρεια, θα συνοικούνε, θα συγκατοικούνε, δεν λέει θα συζούνε, το συζώ σημαίνει, και είναι σωστό, σαρκικές σχέσεις, θα το δούμε αυτό. Θα συγκατοικούνε, δηλαδή συγκάτοικό σου και εδώ και στον ουρανό, και στον οίκο εδώ και στον οίκο του πατρός σου, θα είναι η Γεωργία. Αλλά θα συγκατοικείς, θα συνοικείς με αυτήν, κατά γνώση. Θα προσεύχεσαι να σου αποκαλύπτει ο Θεός τι είναι αυτό που την κάνει να χαίρεται για να ενεργείς. Τι είναι αυτό που την κάνει να λυπείται από τη ζωή σου για να το διορθώνεις. Αμήν, κατά γνώση. Γιατί πρέπει να είναι ευτυχισμένη. Και ευτυχισμένη δεν μπορώ να την κάνω εγώ. Ο Χριστός μπορεί, αλλά και εσύ μπορείς. Γιατί? Γιατί είναι η δόξα σου. Η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός, όπως η Εκκλησία είναι η δόξα του Χριστού. Εάν δηλαδή δεν είναι ευτυχισμένη,
δεν πρόκειται να είσαι ευτυχισμένος. Το κατάλαβες? Η ευτυχία της περνάει μέσα από τη δική σου συμπεριφορά. Αγάπη, έργο πίστεως, κόπο αγάπης για την Γεωργία. Αμήν, Δημήτρη μου. Εάν λοιπόν τώρα περπατάς κατά γνώση, με επίγνωση του χαρακτήρα της, της καρδιάς της, των ζητημάτων της, και η Γεωργία περπατάει πάντοτε υποτασσόμενη σε σένα εν Κυρίω, τότε ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα Θεό στο όνομα του Χριστού, ο Θεός θα κάνει όχι αυτά που του ζητάτε, πολύ περισσότερα από αυτά που θα του ζητάτε και από αυτά που θα αιτείτε σε Αυτόν. Υπέρεκ περισσού των όσων αιτείτε ή ζητείτε, αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα σας. Και ποιος θα φέρει την ενότητα σε εσάς? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγεί και θα σας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Θα σου αποκαλύπτει το μέλλον της Γεωργίας, θα σου αποκαλύπτει το μέλλον του Δημήτρη και θα προσεύχεσαι ο Θεός να τον φυλάει, να τον προστατεύει στη δουλειά του, γιατί η δουλειά του είναι ζώρικη και επικίνδυνη. Δηλαδή όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπροστά σε ένα τιμόνι και γυρίζει γύρω-γύρω την Αθήνα ανάμεσα σε μηχανές, σε πατίνια και σε προβλήματα. Το έχεις καταλάβει αυτό? Ποιος θα τον συντροφεύει με την προσευχή του? Η Γεωργία. Αμήν. Αλλά και η Γεωργία έχει μια ζωή επικίνδυνη, γιατί είναι σκεύος ασθενέστερο. Δεν μπορεί. Ποιος λοιπόν θα την βοηθάει? Πρώτα με την προσευχή του και ύστερα με την επίγνωση της αληθείας για την Γεωργία, μόνο εσύ, Δημήτρη μου. Και όσο προχωράει ο καιρός, τότε θα αυξάνει και η αγάπη σας και θα περπατάτε από αγάπη σε αγάπη. Τώρα σήμερα την αγαπάς και σε αγαπάει, το ξέρω. Όλοι το ξέρουμε. Κάθε μέρα αυτή η αγάπη θα αυξάνει. Είναι δυνατόν? Είναι βέβαιον. Βέβαιον. Γιατί θα εκχέεται η αγάπη του Θεού Πατρός στην καρδιά σας, δια Πνεύματος Αγίου, στη δική σου την καρδιά Γεωργία για τον Δημήτρη και στη δική σου την καρδιά Δημήτρη για τη Γεωργία. Άρα θα προσεύχόσαστε για όλους, αλλά ιδιαιτέρως για τη γυναίκα σου, ιδιαιτέρως για τον άντρα σου. Αμήν. Αυτά είναι οι πνευματικές εντολές που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την προσωπική σας ζωή, την πνευματική. Αλλά υπάρχουν και εντολές που αφορούν τη συζυγική σας σχέση. Ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την ομφυλωμένη εύνοια, ομοίως και η γυνή στον άντρα, που πώς το εξηγεί αυτό, ακούστε το σας παρακαλώ. Η γυναίκα Γεωργία δεν εξουσιάζει το δικό της το σώμα, αλλά το σώμα σου το εξουσιάζει ο Δημήτρης. Το κατάλαβες σημαίνει αυτό? Και ο άντρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, αλλά το δικό σου σώμα το εξουσιάζει η Γεωργία. Πολύ σοβαρό αυτό. Φροντίστε να μην αποστερείτε ο ένας τον άλλον. Να μένετε μαζί, να μην εγκαταλείπει ο ένας τον άλλον, παρεκτός λόγω ανάγκης. Δεν θα φεύγεις και αφήνεις τη Γεωργία σπίτι μόνη της, δηλαδή να πηγαίνεις βόλτα, να πηγαίνεις στους γονείς σου, μαζί με τη Γεωργία. Εσείς δύο είστε πακέτο τώρα. Εγώ έτσι λέω με την Άννα, ότι εγώ δεν πηγαίνω ποτέ χωρίς την Άννα. Είμαστε πακέτο. Και είναι ασφάλειά μου. Στον δρόμο οδηγώ, ξύπνα. Έτσι είναι. Και όταν κουράζομαι, οδηγεί αυτή. Δηλαδή, ο βοηθός μου είναι η Άννα. Αλλά και εμένα η Άννα είναι το σώμα μου, η δόξα μου. Αμήν, αδέλφια μου. Άρα λοιπόν, προσοχή. Το σώμα σου, Γεωργία, να το διατηρείς όμορφο, όπως είναι, δεν ανήκει σε σένα, ανήκει στο Δημήτρη. Και το σώμα σου, Δημήτρη, τώρα τελευταία έχεις αδυνατήσει εδώ που τα λέμε,
έχεις κουρευτεί κιόλας, να φροντίσεις ακόμη περισσότερο, δεν ανήκει σε σένα, ανήκει στη Γεωργία. Έτσι, αδέρφια μου, πάρα πολύ σοβαρό. Όμως θέλω να επανέλθω σε κάτι που είναι σημαντικό. Βεβαίως θα εγκαταλείψεις, Δημήτρη, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και θα προσκοληθείς τη γυναίκα σου. Βεβαίως, Γεωργία, θα εγκαταλείψεις τη μητέρα σου, τις αδελφές σου με τις οποίες έζησες τόσο αγαπημένη τόσα χρόνια. Θα τις εγκαταλείψεις, αλλά δεν θα πάψεις να τις αγαπάς. Δεν θα πάψεις να τις φροντίζεις. Τώρα ακόμη περισσότερο γιατί έχεις και άντρα που θα τις φροντίζετε μαζί. Και εσύ δεν θα πάψεις να αγαπάς τον πατέρα σου, τα αδέλφια σου, θα τα φροντίζεις. Τώρα ακόμη περισσότερο γιατί θα είστε μαζί με τη Γεωργία. Εάν λοιπόν φροντίζετε τη μητέρα σας και τον πατέρα σας, ο Λόγος του Θεού σας βεβαιώνει και μας βεβαιώνει, αυτό θα είναι το μυστικό του να γίνετε πάντοτε καλός στη ζωή σας. Δεν θα έρχεται κακό στη ζωή σας, όσο πιο πολύ τους φροντίζετε, χωρίς να εγκαταλείπετε ο ένας τον άλλον. Είμαι σαφής. Θα τους φροντίζετε και θα γίνετε πάντοτε καλό στη ζωή σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα διατηρήσετε σε υγεία, θα είστε μακροχρόνιοι, αλλά το τελευταίο και το σημαντικότερο είναι πώς θα ζείτε. Σήμερα, αδερφέ Δημήτρη, σε ελευθέρωσε ο Χριστός από την ταλαιπωρία της μοναξιάς. Αμήν. Το έχεις καταλάβει αυτό? Σήμερα, Γεωργία, σε ελευθέρωσε ο Χριστός από την ταλαιπωρία της μοναξιάς. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Όχι ότι θα ξεχάσουμε αυτούς που είχαμε και δεν θα προσευχόμαστε, τώρα πολύ περισσότερο. Και οι δυο σας θα συμφωνείτε να προσευχηθείτε για τον πατέρα και για τους συγγενείς του Δημήτρη. Θα συμφωνείτε και θα προσεύχεστε για τη μητέρα και για τους συγγενείς σας. Αλλά ελεύθεροι τώρα από τη μοναξιά και από την αμαρτία της μοναξιάς, απαραίτητη προϋπόθεση να δουλώσετε σαν άτομα και σαν οικογένεια τον εαυτό σας στον Χριστό. Ξέρετε, θα πει δούλοι Χριστού. Δεν θα κάνετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε. Ούτε θα λες, αυτό θα κάνεις στη Γεωργία, αν και είναι υποχρεωμένη να ακούει. Ούτε θα λες, αυτό θα κάνεις, είσαι υποχρεωμένη να υποτάσσεται. Αλλά θα λες, πάμε να προσευχηθούμε, Γεωργία, να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Γιατί μπορεί εμάς να μας αρέσει αυτό, ή μπορεί άλλο να σας αρέσει σε ένα άλλο στη Γεωργία και ο Κύριος να έρθει να σας δείξει κάτι που δεν είναι ούτε αυτό που αρέσει σε σένα, ούτε αυτό που αρέσει στη Γεωργία. Για να κάνετε ως δούλοι Θεού αυτό που αρέσει στον Χριστό. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Χριστός, αμήν. Και αυτό που εντέλεται ο Χριστός. Και το τελευταίο, που κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο, σας ελευθέρωσε ο Θεός από την αμαρτία, σας έδειξε το δρόμο να είστε δούλοι Χριστού, δούλοι Θεού και οι δυο, αλλά δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, λέει ο Χριστός, φίλους μου θα σας λέω από εδώ και πέρα, εάν πάρετε σήμερα, στη πιο σημαντική μέρα της ζωής σας, αν πάρετε σήμερα απόφαση να κάνετε και οι δυο σας ένα, ό,τι εντέλεται ο Χριστός. Ούτε εσύ θα κάνεις ό,τι εντέλεται ο Δημήτρης, ούτε εσύ, Δημήτρη, θα κάνεις ό,τι σε συμβουλεύει η Γεωργία. Αλλά και οι δυο θα γονατίζετε και θα προσευχόσαστε να κάνετε ό,τι εντέλεται ο Χριστός. Και δεν είναι, υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το ανάμεσά σας να είναι ένας μοναδικός φίλος σας. Ο καλύτερος σας φίλος θα είναι ο Χριστός. Και εσείς θα είστε φίλοι του Χριστού. Ώστε θα μιλάτε στόμα με στόμα, θα σας οδηγεί, θα σας διδάσκει, γιατί είναι ο καθηγητής σας, καθοδηγητής σας, αλλά και ο δάσκαλός σας, αλλά και ευλογών θα σας ευλογεί και πληθύνων θα σας πληθύνει. Και εγώ τελειώνοντας, σας εύχομαι να σας χαρίσει παιδιά πολλά, παιδιά καλά, ευλογημένη ζωή,
αλλά η ευχή μου είναι πάντοτε πρώτα και καλύτερα να εισέλθετε παρέα, αγκαλιά, πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε τώρα. Σας παρακαλώ όλοι, τώρα καθώς θα προσεύχομαι κι εγώ, να προσευχόμαστε όλοι μαζί για τον αδερφό μας τον Δημήτρη και για την αδερφή μας τη Γεωργία που δεν έχει πάθει ακόμη να της φοράει το μαντίλι. Θα μάθει. Αγαπητέ αδερφέ Δημήτρη, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή μας τη Γεωργία για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό παντοδύναμος Θεός να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία Του σαν νύμφη και κοσμημένη όπως εσένα σήμερα. Αμήν. Είσαι απολύτως βέβαιος. Αμήν. Ότι ο Θεός ο Πατέρας σου δίνει αυτήν που λέγεται Γεωργία για σύζυγό σου σαν νύμφη και κοσμημένη. Αν είσαι σίγουρος, υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς αυτήν όπως το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία Του και παρέδωκε τον εαυτό Του υπέρ αυτής. Θα την αγαπάς σαν το δικό σου σώμα, γιατί κανείς δεν μίσησε το δικό του σώμα. Τρίτον, υπόσχεσαι ότι δεν θα είσαι πικρός προς αυτήν, ποτέ θα την πικραίνεις, και θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη εύνοια πάντοτε κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι. Υπόσχομαι. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της κατά γνώση με φρόνηση, αποδίδοντας τιμή σε αυτήν ο σκεύος αφενός μένος σκεύος ασθενέστερο και αφετέρου ο συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής. Υπόσχομαι. Συγκληρονόμος μαζί θα λάβετε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι από εδώ και στο εξής κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει. Πώς. Με επίγνωση ενώπιον του Θεού. Αγαπητή αδερφή Γεωργία, είσαι απολύτως βέβαια ότι ο Κύριος μας και Θεός μας σου δίνει τον αδελφό μας τον Δημήτρη για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία Του ως νύμφη και κοσμημένη. Απολύτως σίγουρη. Σίγουρη. Χωρίς καμία αμφιβολία. Σίγουρη. Άρα, υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι αυτόν πάντοτε καθώς πρέπει εν Κυρίω. Θα τον αγαπάς, θα υποτάσσεσαι και θα τον σέβεσαι. Υπόσχεσαι ότι δεν θα αυθεντεύεις ποτέ στο Δημήτρη. Να του λες πρόσεξε καλά. Δεν θα αυθεντεύεις ποτέ στο Δημήτρη και θα αποδίδεις εις αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί του κατά γνώση και θα υποτάσσεις σε αυτόν καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου. Θα υποτάσσεσαι κατά πάντα. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο, ούτε συγγενικό ούτε άλλο, ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνο ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Μετά την ομολογία σας αυτή, και εγώ Γιώργος Κορβέσης ως νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σήμερα, τώρα, σας ανακηρύσω εις συζύγους εν το ονόματι του Χριστού και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν.
έρθετε κοντά. Σας παρακαλώ όλοι να προσευχόμαστε για τα παιδιά αυτά. Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε όλοι σαν Εκκλησία του Χριστού για τον αδελφό μου τον Δημήτρη και την αδελφή μου τη Γεωργία, που σήμερα εσύ, Κύριε Θεέ μου, τους δύο αυτούς ξένους τους κάνεις ένα. Εσύ, Πατέρα, τους κάνεις ένα. Κανένα πρόσωπο δεν θα μπει ανάμεσά τους, παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος τους και ο Θεός τους. Σε παρακαλώ πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού, ευλογών πάντοτε να τους ευλογείς, πληθύνων πάντοτε να τους πληθύνεις, να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους, από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από θλίψεις, από ασθένειες, από τον διάβολο και σατανά, από τις παγίδες του, από τις μεθοδίες του, να τους διατηρείς πάντοτε ελεύθερους, αγαπημένους, Κύριε Θεέ μου, με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, τρέμοντες πάντοτε στο Λόγο του Θεού. Και εμείς τώρα, σύμφωνα με την ομολογία τους, αλλά και σύμφωνα με το θέλημά τους, αφιερώνουμε τον αδελφό μας τον Δημήτρη και την αδελφή μας τη Γεωργία, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σε σένα τον παντοδύναμο Θεό, στο όνομα του Χριστού, και σε παρακαλούμε πάντοτε ευλογών να τους ευλογείς, Κύριε Θεέ μου, και πληθύνω να τους πληθύνεις και να τους βοηθήσεις να εισέλθουν πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Καθώς όλοι εμείς σήμερα σας ανακηρύττουμε οι συζύγους, καθώς είναι γεγραμμένο εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει ποτέ. Αλληλούια. Κύριε, να σας ευλογήσω, θα σας φιλήσω. Θα πρέπει κάποιος να φέρει, να υπογράψει τα βέβαια. Χριστόπουλος Χαράλαμπος. Καθίστε, αγαπημένα μου αδέλφια, να ψάλουμε. Ναι, βγάλτε. Καθίστε. Όχι εσείς, μέχρι να υπογράψετε. Να ψάλουμε τον ύμνο όλοι μαζί, 543. Ο Δημιούργε των πάντων. Άνοιξε το για να σου βάζουν λεφτά. Σύθε, λόγησε, πλούσια τις ευχές. Συγκεντεύουμε, Πατέρα, με το Πνεύμα Σου έλθε και τους... Καθίστε. Συ ευλόγησε, Θεέ, Συ Θεέ, τις ευχές.
στους νηφίους και για πάντα. Σε ευχαριστώ. Δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και με στη σύθε δώρησε πλούσια τους ένωσε, δώσε να νεπί στη δούλη. Και με στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσέ Θεέ. Σι Θεέ δώρησε πλούσια ο Κύριος ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάξει. Ο Κύριος στο όνομα του Χριστού να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας ελεεί. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας δίνει την ειρήνη Του. Εδώ αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, φίλοι και φίλες, τέλειωσε ο γάμος αυτός, αλλά να θυμόμαστε ότι είμαστε καλεσμένοι και όλοι μας έναν άλλο γάμο. Στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Και εύχομαι κανένας μας να μην λείψει από αυτό το γάμο. Σε λίγο θα έρθουν εδώ μπροστά οι νεονύμφοι μαζί με τους συγγενείς. Θα περνάμε από αυτό το διάδρομο, θα τους χαιρετάμε, θα φεύγουμε από αυτό το διάδρομο και θα πηγαίνουμε κάτω στο κατώι μας, στο υπόγειο, στο κατώι μας όπου έχουν ετοιμάσει τα αδέλφια μας κάποια μορφή φιλοξενίας για όλους μας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Οι συγγενείς και οι δύο βοήθησε.